Μεταφορική και οδηγική συμπεριφορά των εφήβων στις επαρχιακές πόλεις, αλλά και οι επιπτώσεις αυτής στην οδική ασφάλεια, τίθενται στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα καινοτόμου έρευνας. Η έρευνά μας αφορά τη διερεύνηση της μεταφορικής και οδηγικής συμπεριφοράς των εφήβων μαθητών. Στόχος είναι η προτυποποίηση των παραγόντων που επηρεάζουν αυτές τις συμπεριφορές. Η έρευνα διεξάγεται από το Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι ανάγκες της κοινωνίας της Χίου κατέστησαν την εν λόγω έρευνα αναγκαία, με αποτέλεσμα να προσμετράται ήδη στα θετικά αυτής το γεγονός ότι από το Σεπτέμβριο του 2010 δεν έχει υπάρξει έφηβος θύμα τροχαίου. Οι έφηβοι συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες μετακίνησης. Όμως, στις επαρχιακές πόλεις οι επιλογές μέσου είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα πολλοί έφηβοι να οδηγούν μοτοσικλέτες χωρίς δίπλωμα, χωρίς κράνος, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς ασφάλεια. Το Μάιο του 2008, η τοπική κοινωνία της Χίου θρηνεί 4 εφήβους σε διάστημα μόλις λίγων ημερών. Η κοινωνική κρίση οδηγεί σε ανάληψη δράσεων. Συγκαλούμε σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων και μεταξύ αυτών αποφασίζουμε να ζητήσουμε την συνδρομή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τμήματος Ναυτιλίας και Μεταφορών, προκειμένου να αναλύσουμε σε βάθος το πρόβλημα των τροχαίων. Η συγκεκριμένη έρευνα εντάσσεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Μεταφορών και Λήψης Απόφασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσον αφορά θέματα οδικής ασφάλειας και είναι εθελοντικές. Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων διερευνείται η οδηγική και μεταφορική συμπεριφορά των ατόμων, καταγράφονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων τα τροχαία ατυχήματα, καθώς επίσης εκπονούνται διάφορες εκστρατείες. Για τη διεξαγωγή της, απαιτούνται η ενεργή συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, της τροχαίας, του επιστημονικού κόσμου και φυσικά των μαθητών. Προκειμένου να υλοποιηθεί η έρευνα, συνεργαστήκαμε με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τροχαία και οργανώσαμε επισκέψεις στα σχολεία. Σχεδιάσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται ειδικά σε εφήβους και διερευνά τις μεταφορικές τους συνήθειες και διάφορες τάσεις και αντιλήψεις. Έπειτα από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ακολουθούσε ενημέρωση για την οδική ασφάλεια με οπτικοακουστικό υλικό που ως στόχο είχε να εμπλέξει τους μαθητές ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αναπτύξει την κριτική τους ικανότητα. Μέχρι στιγμής έχουν λάβει μέρος στην έρευνα 2.000 μαθητές από την Ελλάδα και 8.500 μαθητές από την Κύπρο. Στα πλαίσια της έρευνας διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η εβδομάδα ενεργητικής μετακίνησης στα σχολεία. Επίσης το 2010 διοργανώσαμε το Διεθνές Συμπόσιο Οδική Ασφάλεια, Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα και Προοπτικές, μια διεπιστημονική προσέγγιση, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 40 καθηγητές και επιστήμονες στον χώρο των μεταφορών και ειδικότερα σε θέματα οδικής ασφάλειας. Τα αποτελέσματα του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά και ιδιαίτερα στο Πανεπιστημιακό περιοδικό Journal of Shipping and Transport, το οποίο εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η έρευνα διεξάγεται με μαθητές, με απότερο στόχο τους μαθητές. Γι' αυτό και η δική τους αντιμετώπιση ήταν καθοριστική σημασίας για την έκβασή της. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μεγάλο ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι πήγαμε στα σχολεία για να συζητήσουμε τα προβλήματά τους και όχι απλά να τους κάνουμε μία ενημέρωση. Επίσης, το γεγονός ότι η ομάδα αποτελείται από φοιτητές έκανε τους μαθητές να μας νιώσουν κοντά τους και να μας εμπιστευτούν.
Συμπλήρωσαν με μεγάλη προθυμία το ερωτηματολόγιο και συμμετείχαν στις συζητήσεις. Το οπτικοακουστικό υλικό που τους παρουσιάστηκε τους κέντρισε το ενδιαφέρον και τους έκανε να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι να κινούμαστε με ασφάλεια στο δρόμο. Σκοπός της έρευνας δεν είναι άλλος από το να υιοθετήσουν οι έφηβοι σωστή οδηγική συμπεριφορά. Η έρευνα αυτή εστιάζεται σε μια ιδιαίτερη ηλικιακή ομάδα, τους εφήβους, οι οποίοι τώρα διαμορφώνουν την οδηγική και μεταφορική τους συμπεριφορά. Εάν οι έφηβοι υιοθετήσουν τώρα σωστή οδηγική και μεταφορική συμπεριφορά, είναι πολύ πιθανόν να την συνεχίσουν και κατά την ενήλικη ζωή τους. Για μας οι έφηβοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, διότι αποτελούν την επόμενη γενιά, είναι οι φορείς της αλλαγής. Για το λόγο αυτό, μελετώνται όλες οι πτυχές της καθημερινότητας των εφήβων. Η διαχείριση του χρόνου τους, η σχέση με τους γονείς τους και τους φίλους τους, η κοινωνική δικτύωση, προκειμένου να εξακριβωθούν και να ποσοτικοποιηθούν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις συμπεριφορές. Για παράδειγμα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών που επιλέγουν μηχανάκι για να πάνε στο σχολείο ή ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών που οδηγούν ρυψοκίνδυνα. Εφόσον ξέρουμε τη βαρύτητα όλων αυτών των παραγόντων, μπορούμε να προτείνουμε τις κατάλληλες πολιτικές για τη διαμόρφωση των επιθυμητών συμπεριφορών. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι του 2013, ενώ έως τώρα η ομάδα έχει επεξεργαστεί το 80% του συνολικού δείγματος. Τα εξελιγμένα οικονομετρικά πρότυπα που αναπτύσσουμε ποσοτικοποιούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των εφήβων όσον αφορά το μεταφορικό τους μέσο και τις δραστηριότητές τους. Το σημαντικότερο στη μεθοδολογία που αναπτύσσουμε είναι ότι ποσοτικοποιούμε και μη άμεσα παρατηρήσιμες μεταβλητές όπως στάσεις, αντιλήψεις, συνήθειες, ικανοποίηση ή ευτυχία. Έτσι μπορούμε να βρούμε ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν ακριβώς τη συμπεριφορά των εφήβων. Καθοριστικός φυσικά είναι και ο ρόλος της περαιτέρω αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα των προτύπων μας υποδεικνύουν να δούμε πού πρέπει να ρίξουμε βαρύτητα και πώς πρέπει να σχεδιαστούν τα προγράμματα εκπαίδευσης για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου όσον αφορά θέματα ασφαλούς κυκλοφορίας, καθώς επίσης και για την προώθηση της ενεργητικής μετακίνησης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία αναπτύσσονται για θέματα οδικής ασφάλειας απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση. Οι μαθητές δεν μπορεί να είναι απλοί δέκτες, αλλά πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλη τη διαδικασία. Επομένως, είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν και να χρησιμοποιηθούν ειδικές προηγμένες μεθοδολογίες εκπαίδευσης, οι οποίες χρησιμοποιούν οπτικοακουστικό υλικό, παιχνίδια, καθώς επίσης και πρακτική εξάσκηση. Στη συγκεκριμένη διαδικασία, είναι σημαντικό να συμμετέχουν και οι ίδιοι οι γονείς, καθώς επίσης και οι διευθύνσεις των σχολείων, που θα αναπτύξουν ειδικές πολιτικές για την προώθηση της μεταφορικής ασφάλειας των μαθητών στα σχολεία. Το πώς ένα παιδί αντιλαμβάνεται την οδηγική και μεταφορική συμπεριφορά καθορίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό από το γονικό, συγγενικό και ευρύτερο φιλικό περιβάλλον. Από την έρευνα διαπιστώσαμε ότι η εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της οδηγικής μας συμπεριφοράς. Στην Ελλάδα μαθαίνουμε να οδηγούμε από μόνοι μας ως εμπειροτέχνες, από φίλους ή από τους γονείς μας. Μιας και ο νόμος απαγορεύει μέχρι την ηλικία των 18 την εκπαίδευση σε κάποιον δάσκαλο οδήγησης. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα και ενημερώθηκαν άλλαξαν πάρα πολύ σε σημαντικό βαθμό την οδηγική τους συμπεριφορά, έμαθαν να σέβονται τον εαυτό τους, να σέβονται τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου, όχι από φόβο μου πως πάρουν κλίση, αλλά για το δικό τους καλό. Το στοιχείο που κάνει τη συγκεκριμένη έρευνα ξεχωριστή είναι η μεθοδολογία της και το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει αντίστοιχο έργο που να εστιάζει στους εφήβους και μάλιστα των επαρχιακών περιοχών. Το 2010, στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη των Νέων Ερευνητών και Επιστημόνων στον τομέα των μεταφορών, Year 2010, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία ασφάλειας στις μεταφορές. Οι υποψήφοι ήταν 75 νέοι ερευνητές από 31 χώρες της Ευρώπης. Τα σημεία τα οποία ανέδειξαν την έρευνά μας ήταν πολλά. Ανάμεσά τους, το γεγονός ότι συλλέγουμε δεδομένα κατευθείαν από εφήβους, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα από καμία άλλη πηγή. Τα πρότυπα που αναπτύσσουμε ποσοτικοποιούν όχι μόνο άμεσα, αλλά και έμεσα παρατηρήσιμες μεταβλητές, όπως στάσεις και αντιλήψεις.
Η μεθοδολογία αυτή πρώτη φορά εφαρμόζεται σε εφήβους και μας δίνει τη δυνατότητα να βρούμε όχι μόνο τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συμπεριφορές αυτές, αλλά και ακριβώς τη βαρύτητα του κάθε παράγοντα στη διαμόρφωση αυτής της συμπεριφοράς. Το κράνος είναι μαγιά. Γρήγορα ή σίγουρα, εσύ αποφασίζεις. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Η ζώνη με δένει με τη ζωή. It's really cool to go to school.